Εβδομάδα δωρεάν μαστογραφίας ή κλινικής εξέτασης για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ορίστηκε το διάστημα από 20 έως 24 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Για το θέμα αυτό ενημέρωσε σε συνέντευξη τύπου ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος. Επίσης αναφέρθηκε στα έργα υγείας που βρίσκονται μέσω ΕΣΠΑ σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο νομό και ανέρχονται στο ποσό των περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Μπέζος σημείωσε επίσης ότι έχει αξιολογηθεί και αναμένεται η πράξη ένταξης άλλων τριών έργων σε κοινοτικό πρόγραμμα του ΙΠΚ, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με ευκαιρία την ανακοίνωση για την εβδομάδα δωρεάν μαστογραφίας ή κλινικής εξέτασης, ο διοικητής του νοσοκομείου Μεσσηνίας είπε ότι ταυτόχρονα ξεκινά από τους ανθρώπους του Ιδρύματος, με την συνεργασία και τη συνδρομή και άλλων φορέων και συλλόγων, μία εκστατή ενημέρωσης σε επίπεδο Πελοποννήσου. Στόχος μας είναι να στείλουμε όσο πιο δυνατά γίνεται την αξία του μηνύματος ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σώζει ζωές, ανέφερε. 181 νέες προσλήψεις σε 18 δήμους της χώρας, 11 προσλήψεις στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα, 181 προσλήψεις θα κάνουν 18 δήμοι της χώρας για 8 μήνη διάρκεια, μετά από έγκριση που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και την επίσης έγκριση του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 181 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ΟΤΑ πρώτου βαθμού και χρονικό διάστημα έως 8 μήνες. Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά την έγκριση των προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ και για χρονικό διάστημα έως και 8 μήνες. Από αυτές, 11 θέσεις προβλέπονται για Δήμους της Μεσσηνίας. Στο Δήμο Ιχαλίας θα προσληφθεί ένας υδραυλικός. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος θα προσληφθούν 10. 2 ηλεκτρολόγοι, 3 υδραυλικοί και 5 εργάτες. Τώρα μία είδηση για τους αγρότες μας. Συμψηφισμός χρεών. Για τους αγρότες, οι οφειλές των ΟΓΑ θα παρακρατούνται από τις επιδοτήσεις. Σε αυτόματο συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών 250.000 αγροτών στον ΟΓΑ ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ με τα ποσά των κοινοτικών επιδοτήσεων, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά το πράσινο φως που ελήφθη από την Κομισιόν, όπως προκύπτει από το έγγραφο ντοκουμέντο του αρμόδιου επιτρόπου Ντασιάν Σιόλος. Σύμφωνα με το έθνος, με βάση τον σχεδιασμό, η παρακράτηση των ποσών θα ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να κατατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών συνολικό ποσό 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, που αφορά το τσεκ της ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης. Από τα ποσά αυτά αναμένεται να παρακρατηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τρέχοντος έτους. Με τον ορειβατικό στην κορυφογραμμή Πελενίτσα του Μεσσηνιακού Ταϊγέτου. Την εμπειρία πεζοπορίας σε κορυφογραμμή θα ζήσουν την ερχόμενη Κυριακή 19 Οκτωβρίου σε μια όχι και τόσο γνωστή διαδρομή του Μεσσηνιακού Ταϊγέτου όσοι συμμετάσχουν στην εξόρμηση του ορειβατικού συλλόγου Καλαμάτας. Η κορυφογραμμή της Πελενίτσας ξεκινά από τη θέση Πόρτες κοντά στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας για να καταλήξει μεταξύ των χωριών Άνω και Κάτω Καρβέλη. Μοναδική θέα προς τον Ταΐγετο, τα χωριά και τα φαράγγια, αλλά και εντυπωσιακή θέα προς την Καλαμάτα και τη θάλασσα της Μεσσηνίας θα απολαύσουν οι πεζοπόροι. Η αναχώρηση θα γίνει από τα γραφεία του Συλλόγου στις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου κάθε βράδυ μετά τις 9, τηλέφωνο 27210-97733 και 6977-716580. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, αγωνίζεται αυτή την Κυριακή για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο Κυβέρι Αργολίδας με αντίπαλο τον Ερμή.